Και το σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι έχει δύο σκέλη κατά με. Το πρώτο σκέλος είναι το πρώτο ημίχρονο, το οποίο η ομάδα μου ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Προσπάθησε να δημιουργήσει και κατάφερε να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες. Έχουμε πολλά παράπονα από τη διαιτησία όμως σήμερα. Θεωρώ ότι έκρινε το σκορ σε μεγάλο βαθμό. Το 0-0 δεν μας αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση βάσει την εικόνα του ματς. Στο πρώτο ημίχρονο διαμαρτυρόμαστε για ένα καταφανέστατο πέναλτι που έγινε στον Θεοχάρη από τον τερματοφύλακα και δύο ακυρωθέτα γκολ, τα οποία χρεωθήκαν με επιθυκά φάουλ. Εγώ έχω αρνητική άποψη πάνω σε αυτό. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε δύο σφιχτές ομάδες. Εμείς βγήκαμε στην αρχή λίγο να ρισκάρουμε πιο πολύ. Όσο περνούσε η ώρα, δεν καταφέραμε να κάνουμε μια ευκαιρία. Καταφέραμε να βγούμε σε ένα τετατέτ στην τελευταία σχεδόν φάση του παιχνιδιού, όπου δεν καταφέραμε να ευστοχήσουμε. Κοιτάξαμε και τα μετώπισαν, γιατί ο Σταυρός ήταν ιδιαίτερα απειλητικός στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά. Είχε ρισκάρει και αυτός να κλέψει το παιχνίδι στην αντεπίθεση. Φυλάξαμε και τα νότα μας στο θέμα της άμυνας. Αυτά. Συνεχίζουμε. Εντάξει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι τώρα από το Χ. Θέλαμε το παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε πού θα μαζέψουμε τους βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την παραμονή. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Σταυρού και εύχομαι καλή συνέχεια.